Εργασιακό τομέα, κυρίε και κύριοι, εκατοντάδε περιπτώσει αδείλωτων εργαζόμενων εντοπίστηκαν το προηγούμενο δίμηνο μετά από ελέγχου του Υπουργείου Εργασία, παρά το γεγονό ότι καταγράφεται μείωση του γενικού ποσοστού αδείλωτη εργασία του τελευταίου μήνε. Την ίδια ώρα, αύξηση 25% καταγράφουν οι καταγγελίε των εργαζομένων για μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων από του εργοδότε του, σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, ενώ την αυξητική τάση των εναλλακτικών μορφών εργασία, όπω η μερική απασχόληση, αποτυπώνουν πλέον τα στοιχεία τη Στατιστική Υπηρεσία. Το ψυχολογικό όριο των 5.000 αναμένεται να ξεπεράσουν φέτο οι καταγγελίε στη ΓΕΣΕ για καθυστερήσει στην καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν στι 6.250 αυξημένε κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. Παρατηρείται ότι φέτο όλο ένα και περισσότερε επιχειρήσει αρνούνται να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων στου εργαζόμενου. Ήδη οι καθυστερήσει των μισθών στον ιδιωτικό τομέα έχουν χτυπήσει κόκκινο και βλέπουμε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο συνάδελφοί μα έχουν καθυστερήσει την στη μισθοδοσία του από έναν έω και 12 μήνε. Την ίδια στιγμή, θράψη κάνουν οι εναλλακτικέ μορφέ εργασία, οι οποίε πλέον αποτυπώνονται για πρώτη φορά στατιστικά κατόπιν απέτηση τη Eurostat. Έτσι, το δεύτερο τρίμηνο του 2013, οι μερικά απασχολούμενοι έφτασαν σχεδόν τι 214.000, δηλαδή 4,3% του εργατικού δυναμικού, ενώ το 2010 αυτό το μέγεθο ήταν στι 130.000. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εργαζομένων πάντω είναι ότι ενώ λαμβάνουν μειωμένε αποδοχέ, πολύ συχνά προσφέρουν υπηρεσίε πλήρου μισθοδοσία. Μερικέ φορέ που έχει κόσμο, κάθομαι και ώρες στο μαγαζί, ξέρω εγώ. Ε, γιατί με χρειάζονται. Δεν μπορεί να κάνω κι αλλιώ. Συνολικά, δηλαδή, πόσε ώρες μπορεί να κάνεις στο μαγαζί. Από 8 ώρε, μα και 14 15. Σύμφωνα δε με την Ελστάτ, όλοι οι δείκτε τη απασχόληση έχουν χειροτερέψει. Από το 2010, οι άνεργοι έχουν αυξηθεί κατά 130%. Δεν αναζητούν εργασία 75% περισσότεροι. Εκείνοι που αναζητούν, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι, αυξήθηκαν κατά 96,4%. Ενώ οι υποαπασχολούμενοι ανέβηκαν κατά 64,5%. Και το 2014 θα ζήσουμε αντίστοιχε συνθήκε απορρίθμιση και απαξίωση στην ελληνική αγορά εργασία. Αισθάνεται την πίεση τη ανεργία ότι αν διαπραγματευτεί αυτό το οποίο δικαιούται, τον απολύουν και έρχεται ο επόμενο. Μόνο θετικό μήνυμα από το Υπουργείο Εργασία έρχεται από τη μείωση τη αδήλωτη εργασία που βρισκόταν στο 40,5% το Φεβρουάριο και έπεσε το Νοέμβριο στο 20,1%. Προφανώ λόγω των αυξημένων προστίμων. Σε ελέγχου που έγιναν σε περισσότερε από 5.000 επιχειρήσει, βρέθηκαν αδήλωτοι 742 εργαζόμενοι, το 2,71% και επιβλήθηκαν πρόσφατα πρόστιμα 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η ανομία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει στην αγορά εργασία. Κλείνουμε και τα τελευταία παράθυρα παραβατικότητα με την καθιέρωση ειδικού βιβλίου, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι υπερορίε πριν την πραγματοποίησή του. Ταυτόχρονα, μειώνουμε το διοικητικό βάρο των επιχειρήσεων, καταργώντα άλλα βιβλία που έχουν καταστεί πλέον περιτά και ενοποιούμε τα πρόστιμα για την αδήλωτη και την ανασφάλιστη εργασία στα 10.550 ευρώ. Ο Γιάννη Καντελή έχει περισσότερα στοιχεία. Και καταρχά το στοιχείο που προέρχεται από το Υπουργείο Εργασία, Γιάννη, ότι δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα όπω τα παρουσιάζει η ΓΕΣΕΕ. Υπάρχει μια ένσταση από την πλευρά του κ. Βρούτσι. Ναι, μέσω κύκλων του Υπουργείου Εργασία έχει αρχίσει από το μεσημέρι και μετά μία ζήμωση ότι υπάρχουν υπερβολέ από την πλευρά τη ΓΕΣΕΕ και προ το παρόν μόνο 800 περιστατικά έχουν αναφερθεί στο ΣΕΠΕ και μία τέτοια συζήτηση. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι πέρσι είχαν ξεπεράσει τις 7.000 οι καταγγελίες στο ΣΕΠΕ. Άρα είναι νωρίς ακόμα για να γίνει αποτύπη, αποτύπωση του τι ακριβώς θα δούμε και φέτος από εργοδότες που δεν κατέβαλαν ε, το δώρο Χρήστου Γένων σε εργαζόμενους. Και όσα καταγγελθούν από αυτά, Λίδια, ναι. διότι είναι σαφέ ότι δεν καταγγέλνουν όλα τα περιστατικά. Και υπάρχει και ένα φαύλο κύκλο, Γιάννη. Από τη μία, ο φόβο τη ανεργία για του εργαζόμενου και από την άλλη, η έλλειψη ρευστότητα για τι επιχειρήσει, που επίση είναι μια πραγματικότητα. Ακριβώ. Όσο οι επιχειρήσει ούτε να δανειοδοτηθούν μπορούν και ο τζίρο του είναι περιορισμένο λόγω τη οικονομική κρίση, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και στι πληρωμέ. Δεν είναι τυχαίο ότι και κάποιοι παίρνουν το δώρο Χριστουγέννων επειδή ακριβώ υπάρχει η διαδικασία του αυτοφόρου σε μη καταβολή Και μπορεί το, να καθυστερούν... πάρουν το μισθό η μισθοί και όχι Εδώς. μόνο έναν μήνα, τρει, τέσσερι και πέντε μήνε. Και αυτό είναι το χειρότερο. Να υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν, προσφέρουν τι υπηρεσίε του, αλλά να μην παίρνουν τα χρήματα για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Και βέβαια, όσο υπάρχει η ανεργία, το είπε πολύ σωστά ο κ. Ρομπόλη νωρίτερα, θα είναι πολύ δύσκολο για του εργαζόμενου να διαπραγματευτούν αυτά τα οποία δικαιούνται. Διότι αμέσω υπάρχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο έξω, χωρί δουλειά, που περιμένει και αυτό μία ευκαιρία. Και άρα η πολύ, εύκολο κάποιο, πολύ εύκολα κάποιο εργοδότη, έναν εργαζόμενο που πάει και τα καταγγέλει όλα αυτά, θα τον αλλάξει με κάποιον άλλο. Για σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε κύριε.